μερούδια και καλώς ήρθατε στο vlog μας ημέρα 22. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω έτσι ένα λίγο πιο διαφορετικό βιντεάκι, γιατί έπρεπε κι εγώ να καθίσω να καθαρίσω το σπίτι για τις γιορτές. Οπότε είπα να το γυρίσω εδώ κανονικά σαν vlog μας, απλά να σας ανεβάσω βίντεο καθαριότητας και θα σας εξηγήσω έτσι και 2-3 πράγματα για το τι κάνω, πώς το κάνω, γιατί χρησιμοποιώ αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, για να μην σας γεννιούνται και απορίες. Λοιπόν, ξεκινάμε την κρεβατοκάμαρα σχεδόν πάντα όταν κάνω έτσι μια πιο γενική καθαριότητα. Πάντα εννοείται πρώτα ξεσκονίζω και μετά περνάω με τα πανάκια με τις μικροίνες, μόνο με νερό, δεν βάζω καθόλου απορρυπαντικά. Προσπαθώ όσο πιο πολύ μπορώ να τα αποφεύγω και χρησιμοποιώ μόνο λίγο στην κουζίνα ένα έτσι πιο φυσικό καθαριστικό και στο μπάνιο βάζω τα πιο χημικά. Και χρησιμοποιώ αυτά τα πανάκια που είναι με τις μικροίνες, τα οποία σου λένε ότι σκοτώνουν και τα βακτήρια μόνο με νερό. Θα τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Εγώ συγκεκριμένα αυτό είναι της Βιλέντα, για όσες ενδιαφέρεστε. Υπόσχονται ότι σκοτώνουν και τα βακτήρια μόνο με νερό. Οπότε τα προτιμώ και χρησιμοποιώ μόνο αυτά. Έχω ένα πανάκι για διαφορετικό χώρο. Έχω άλλο για το μπάνιο, άλλο για το δωμάτιο του Αλέξανδρου, άλλο για το δικό μας το δωμάτιο. Οπότε, όπως είδατε, πρώτα ξεσκόνησα, μετά περνάω με το πανάκι με τις μικροίνες, με αυτό το φωσφοριζέ που βλέπετε, και το άλλο το μπλε το πανάκι, που και αυτό το βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ. Είναι πανάκι το οποίο είναι ειδικό για τζάμια, καθρέφτες, γενικότερα για τέτοιες επιφάνειες, το οποίο αν το βρέξεις και το στραγγίξεις πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να βάλεις κανένα απορρυπαντικό για τα τζάμια. Τα κάνει και γυαλίζουν, πραγματικά τα κάνει διάφανα. Το μόνο που θέλουν αυτά τα πανάκια είναι πολύ καλό ξέπλυμα πολύ συχνά. Καλό είναι να φεύγει από πάνω η σκόνη, η βρωμιά που μπορεί να έχει μείνει. Αλλά εμένα με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Είναι πανεύκολα να τα χρησιμοποιήσεις. Καθαρίζουν τέλεια, δεν χρειάζονται απορρυπαντικά. Τα πετάω και μέσα στο πλυντήριο ρούχων, μετά τα απλώνω και γίνονται σαν καινούργια. Αλλά συνήθως τα κρατάω γύρω στον έναν μήνα, δεν τα κρατάω παραπάνω, γιατί μετά αρχίζουν έτσι και... δεν ξέρω, όσες έχετε πανάκι με μικροίνες θα έχετε δει ότι με την πολύ τη χρήση κάτι έτσι παθαίνουν. Οπότε μετά από τον μήνα εγώ τα πετάω και παίρνω καινούρια, ανοίγω καινούργια συσκευασία δηλαδή. Αλλά αυτό το πανάκι το μπλε είναι σωτήριο. Πρώτα ας πούμε περνάω με καλά βρεγμένο πανάκι με τις μικροίνες όλες τις επιφάνειες και μετά τις γυάλινες ή τους καθρέφτες τους περνάω και με το μπλε πανάκι και... γίνονται καινούργια. Θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Είναι συσκευασία που γράφουν πανάκια ειδικά για τζάμια. Holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close. Hardly can wait. Waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you. Grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up. Τώρα ήρθε η ώρα για το σκούπισμα. Χρησιμοποιώ την καινούργια μας τη stick, τη σκούπα από Dyson, με την οποία
Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Για την ώρα νιώθω ότι είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει μέσα στο 2022. Ρουφάει, δεν ξέρω, νομίζω πως το βλέπετε κι εσείς, ότι ανανεώνει τα χαλιά, βλέπετε. Τα χτενίζει κιόλας πάρα πολύ ωραία. Και τώρα περνάμε στην αγαπημένη στιγμή μου, όταν κάνω πιο καλό καθαρισμό στο σπίτι, όχι στον καθημερινό. Αυτό το κάνω γύρω στις 2 φορές τον μήνα. Βγάζω τον ατμοκαθαριστή και... αχ, καίω τα χαλιά, καίω τα πατώματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το σπίτι ανανεώνεται και πραγματικά τα χαλιά ανανεώνονται. Δεν σας το λέω έτσι. Είναι της Kärcher, μία σκούπα. Ένας ατμοκαθαριστής βασικά, δεν είναι σκούπα, δεν ρουφάει, μόνο ατμό βγάζει και ζεσταίνει και τα χαλιά, ζεσταίνει και το πάτωμα, γενικότερα μπορείς να κάνεις κουρτίνες, τον φούρνο, πάρα πολλές επιφάνειες, εμένα με έχει σώσει. Αν θυμηθώ θα σας βάλω ποιο μοντέλο είναι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε πάρα πολλές. Και τώρα θα σας αφήσω χωρίς να σας λέω πολλά, να δείτε έτσι και λίγα πλάνα από το δωμάτιο του Αλέξανδρου, στο οποίο πάνω κάτω κάνω τα ίδια με ό,τι έκανα και στο δικό μας το δωμάτιο. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett, said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled around, I said, Christmas brought me you. Forecast, we're staying in, so that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this, with everybody in love and everybody in miss. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled around, I said, Christmas brought me you. I gotta tell you something. Then tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me her wedding ring. Think about it for a minute. Turn up Tony Bennett. Say, love, I told you it was all true. And she knows I am proud as I twirl around the lights in the living room.
listener, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. Και τώρα περνάμε στο μπάνιο, το οποίο είπα να περιποιηθώ λίγο περισσότερο, δηλαδή να δώσω την πιο πολύ μου ενέργεια εκεί. Είναι και το αγαπημένο μου σημείο του σπιτιού να καθαρίζω, να σας πω την αλήθεια. Γενικότερα τα μπαλκόνια και το μπάνιο, τρελαίνομαι να τα καθαρίζω. Έχω πάρει αυτό το βουρτσάκι, το οποίο το έχω βρει και αυτό σε σούπερ μάρκετ, και το βρέχω, βάζω αυτή την κρέμα Σιφ και περνάω πλακάκια, περνάω αυτό το stand που βάζουμε πάνω τα προϊόντα για το μπάνιο, σαμπουάν, κρέμες κλπ. Και με αυτό περνάω και σαπουνίζω και το παράθυρο και το τζάμι και το πάτωμα, τα πάντα, τα πάντα. Είναι ένα βουρτζάκι με τρίχες, όχι πάρα πολύ σκληρό, είναι μαλακές οι τρίχες, και σαπουνίζω τα πάντα και με βοηθάει πάρα πολύ από το να καθίσω να τα κάνω με πανί. Νιώθω ότι αυτό, επειδή κάνει και σαπουνάδα, ότι τρίβει καλύτερα και καθαρίζει και καλύτερα. Και μετά απλά ξεπλένω. Στο μπάνιο χρησιμοποιώ δύο ειδών απορρυπαντικά, χρησιμοποιώ Σιφ στα πάντα. Στα πάντα όμως, νιώθω ότι είναι το καλύτερο καθαριστικό, το οποίο, το καλύτερο καθαριστικό εκτός χλωρίνης. Μακάρι να μπορούσα να παίρναγα τα πάντα με χλωρίνη. Ξέρετε ότι έχω μια δυναμία στη χλωρίνη. Αλλά τη χλωρίνη την κρατάω πλέον μόνο για τη λεκάνη της, του μπάνιου. Γιατί είναι πάρα πολύ χημική, ξέρετε όλοι. Βασικά φοβάμαι πάρα πολύ και για το αναπνευστικό. Οπότε προσπαθώ να τη χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν λιγότερο μπορώ, και έχω επιλέξει να την χρησιμοποιώ μόνο σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο που μπορεί να μην φεύγει, ίσως σε κάποιο σημείο που έχει μείνει υγρασία ή μούχλα, ή να τη χρησιμοποιώ στη λεκάνη, πουθενά αλλού. Και εδώ, ναι, είναι η αγαπημένη μου ώρα, η ώρα που ξεπλένω, όταν ρίχνω νερό. Είναι η αγαπημένη μου δουλειά στο σπίτι, από τις δουλειές της καθαριότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχω εγώ έτσι το τηλέφωνο του μπάνιου και να βρέχω παντού. Μ' αρέσει και στο μπαλκόνι μου, το λάστιχο εννοείται. Περνάω την ίδια φάση, αλλά μου αρέσει να ασχολούμαι έτσι με το νερό την ώρα που καθαρίζω. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band. And then we'll to my heart, a waterfall. In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me a love for Christmas, and that would be the greatest gift of all.
δίπλα από τη λεκάνη ενώσαμε ένα βρυσάκι για να μπορώ να πλένω καλύτερα τη λεκάνη, βασικά να την ξεπλένω, γιατί δεν γινότανε. Γέμιζα συνέχεια ένα λεκανάκι που είχα και πέταγα νερό και ξαναγέμιζα και ξανά και ξανά και ξανά και μου έπαιρνε πάρα πολύ ώρα. Οπότε αποφασίσαμε να βάλουμε ένα μικρό βρυσάκι για να μπορώ να ξεπλένω πιο εύκολα το μπάνιο. Και τώρα παίρνω τα πολλά νερά τα οποία έχουν πέσει και τα πηγαίνω προς το σιφόνι για να μην μείνουν πάρα πολλά νερά και να μπορώ να κάνω και το καθάρισμα με τον ατμοκαθαριστή και στο μπάνιο. This place is looking crowded and that new whisper in my ear. Look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You ask me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner. Εννοείται και στο μπάνιο χρησιμοποιώ πανάκια με μικροίνες, ακριβώς την ίδια διαδικασία που σας περιέγραψα στο δωμάτιο, το ίδιο κάνω και εδώ. Πρώτα περνάω κάποιες άλλες επιφάνειες, περνάω δηλαδή ας πούμε το επιπλάκι που είδατε πριν λίγο ή την ντουλάπα που έχουμε μέσα στο μπάνιο. Πρώτα θα την περάσω με πανάκι να φύγει η σκόνη και μετά θα την περάσω με πανάκι με μικροίνες, γιατί αν ένα επιπλό έχει ήδη σκόνη και περάσετε με το πανάκι με τις μικροίνες το οποίο είναι βρεγμένο, θα δημιουργηθεί λάσπη, θα το δείτε, δεν θα σας βολέψει καθόλου, οπότε καλύτερα να έχετε ξεσκονίσει πρώτα. Και αυτά τα πανάκια, θα σας το ξαναπώ, σας το έχω πει σε όλα μου τα βίντεο, είναι η καλύτερότερη λύση για εμένα, τα αγαπώ. Είναι πάρα πολύ εύκολα στη χρήση και μου αρέσει που στο πλυντήριο πλένονται και εύκολα και γίνονται σαν καινούρια και τα νιώθεις και σε κάθε χρήση πιο καθαρά, και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Tell me, don't you think this body's very loud? That's why you whispered in my ear. Let's find another place and live in this crowd, 'cause Christmas is finally. Τέλος άφησα τον διάδρομο όπου και σκούπισα και το σήκωσα το χαλάκι, το οποίο είναι πανεύκολο έτσι να σηκωθεί, και το περνάω τώρα με τον ατμοκαθαριστή. Και αυτά για σήμερα, θα έρθει σίγουρα και συνέχεια. Αχ, 21 μήνα σήμερα για εμένα, 22 για εσάς. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ημέρα των Χριστουγέννων. Απίστευτο. Λοιπόν, το νούμερο 22 από την Kiehl's έχει μια από τις ωραιότερες κρέμες της Kiehl's, που σίγουρα όλοι τη γνωρίζετε, όλοι έχετε ακούσει για αυτήν, πολλοί από σας σίγουρα θα την έχετε χρησιμοποιήσει. Εν τω μεταξύ κάθομαι και τα ανοίγω τώρα τα κουτάκια, γιατί ο Αλέξανδρος τον έχει πάρει ο Κανάκης και τον έχει πάει να τον κάνει μπάνιο, γιατί τον κουρέψαμε και έχει γεμίσει με τρίχες. Και λοιπόν, από τη Lancôme έχουμε μια eye cream, ορίστε, και τον έχει πάει ο Κανάκης για μπάνιο, οπότε είναι ευκαιρία τώρα έτσι να καθίσω να ανοίξω τα κουτάκια και να σας χαιρετήσω. Θα σας χαιρετήσω νωρίς με φως της ημέρας, όπως μπορείτε να δείτε έξω. Είναι πάρα πολύ νωρίς, τι ώρα είναι? Είναι 5 παρατέταρτο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή σας έκανα το βίντεο με την καθαριότητα και επειδή
Χρειάζεται σπικάζ, πρέπει να καθίσω μέσα να κάνω σπικάζ και το σπικάζ μου παίρνει αρκετό χρόνο γιατί μπορεί να μην μου αρέσει πως τα λέω και ξανά. Θα προσπαθήσω όμως να τα πω όπως είναι να τα πω, έτσι και λίγο στο vlog μας είναι πιο χαλαρά τα βιντεάκια, οπότε δεν θα με παρεξηγήσετε, είμαι σίγουρη. Και προσπάθησα σήμερα έτσι να κάνω το μισό σπίτι, έναν γενικό ας το πω, αν και δεν τράβηξα έπιπλα, δηλαδή συνήθως τραβάω από τον από εκεί χώρο, τραβάω όλα τα έπιπλα από το δωμάτιο του Αλέξανδρου και από εμάς τραβάω μόνο τα κομμωδίνα γιατί το κρεβάτι ούτε καν σπρώχνεται. Έχει από κάτω όλη μου την πρίκα, σεντόνια, κουβέρτες, χαμό, δεν κουνιέται με τίποτα. Αλλά επειδή πέρασα τις προηγούμενες ημέρες αυτό το περίεργο θέμα τύπου υπερκόπωση, πήγα να πάθω υπερκόπωση, τέλος πάντων τι συνέβη δεν ξέρω, είπα να μην ζωρίσω πολύ, οπότε έκανα έτσι πολύ χαλαρά τις δουλειές στα δωμάτια μας, μια χαρά καθαρίσανε, είμαι πολύ ικανοποιημένη, έδωσα πόνο στο μπάνιο που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το καλύτερό μου να πλένω μπαλκόνια, τα οποία πρέπει για να πλένω τις επόμενες ημέρες, μπαλκόνια, μπάνιο και κουζίνα, αλλά η κουζίνα όχι τόσο, πιο πολύ μπαλκόνια και μπάνιο είναι η αδυναμία μου, όπου έχει νερό και σαπούνια να τρέχουν εκεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Και την Παρασκευή, επειδή ο Κανάκης θα είναι όλη μέρα στο σπίτι, θέλω να κάνω το υπόλοιπο μισό, οπότε θα του χώσω μέσα σε ένα δωμάτιο και θέλω να καθίσω να καθαρίσω το υπόλοιπο μισό. Η κουζίνα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ειδικά τα ντουλάπια μέσα επειδή είναι καινούρια, είναι σε άριστη κατάσταση. Μόνο μια οργάνωση κουζίνας πρέπει να καθίσω να κάνω αφού τελειώσουν τα vlog μας. Να ξέρετε, θα έρθουν βίντεο με οργάνωση κουζίνας γιατί τα έχω βάλει πάρα πολύ πρόχειρα μέσα. Έχω βρει και ένα-δύο ντουλάπια τα οποία δεν με βολεύουν και πρέπει να τα αλλάξω. Κάπως έτσι να τα μεταφέρω σε άλλο σημείο. Τα βάλα έτσι πρόχειρα για να δω αν και στην πράξη με βολεύει, αλλά θέλω έτσι λίγο να την κάνω απ' έξω, αν και τον πάγκο και τον τοίχο τον κάνω καθημερινά, λίγο να κάνω και τα ντουλάπια της κουζίνας. Και εδώ πέρα είναι πανεύκολο, δηλαδή σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία είναι πανεύκολα. Το μόνο δύσκολο κομμάτι εδώ πλέον είναι η τζαμαρία και τα στόρια, τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 στόρια. Και επειδή εγώ, όπως σας είπα και στο σπικάζι, προτιμώ πρώτα να ξεσκονίζω και μετά να κάνω με βρεγμένο πανί, είναι θάνατος, πραγματικά είναι θάνατος, μου παίρνει μία ώρα για να καθίσω να τα κάνω καλά και θέλω να τα κάνω τώρα λίγο πριν τις γιορτές, να είμαστε ωραία, να μας βρουν και τα Χριστούγεννα και η καινούργια χρονιά έτσι καθαρούς και ωραίους, να νιώθω αυτή τη φρεσκάδα στο σπίτι. Αυτά, οπότε σας αφήνω να πάω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο, να κάνω το σπικάζ και να έχουμε έτσι λίγο πιο διαφορετικό βίντεο αύριο. Θα έχουμε το βίντεο της καθαριότητας του σπιτιού. Του μισού σπιτιού, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα καταφέρω να σας τραβήξω και το υπόλοιπο το σπίτι. Το οποίο θα είναι πιο μικρό σίγουρα, γιατί από εδώ δεν έχω πολλά πράγματα πέρα από την τζαμαρία και τα στόρια που χαμός, αλλά δεν γίνονται και διαφορετικά. Δεν έβγαινε διαφορετικά. Κουρτίνες δεν ήθελα, δεν μου άρεσε να μπουν. Δεν μου αρέσουν οι κουρτίνες σε πολύ μεγάλη επιφάνεια. Μου αρέσουν σε πιο μικρές επιφάνειες, οπότε προτίμησα τα στόρια. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν τα κάνω και συχνά. Τα κάνω μια φορά το μήνα. Δεν μπορώ να καθίσω να τα κάνω συχνά για κανένα λόγο. Δεν γίνεται. Θα μου πέσει μέση. Αλλά τουλάχιστον εκείνη την ημέρα θα είναι και ο Κανάκης εδώ. Οπότε αν τα μοιραστούμε μισά ένας, μισά ο άλλος, θα τελειώσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή θα κάνουμε ένα μισάωρο και θα είναι πιο εύκολο αυτό. Οπότε έτσι τα κάνουμε. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ εγώ και οι μύκηδες πάνω μου, οι δεκάδες μύκηδες. Λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε πάλι αύριο στο τελευταίο βίντεο, όχι του vlog μας, για τώρα. Και θα σας χρωστώ άλλα 3 την επόμενη εβδομάδα, όπως τα έχουμε πει, όπως τα έχουμε συμφωνήσει. Γεια σας!